Ευχαριστούμε. Μένουμε στο θέμα. Πάμε στον κύριο Κώστα Ξανθόπουλο, το λοιμοξιολόγο από το Λίμπιον Θεραπευτήριο. Καλησπέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Φράγκο. Καλησπέρα και στο θεσμό. Τον είχατε εσείς... Κυρία Βικτωρία, να σας πω ότι δεν είναι όπως τα αναφέρει σαν ιατρικό ανακοινωμένο. Για πέσε μας λοιπόν. Όχι, είναι οι πληροφορίες αυτές. Ναι. Ο αείμνηστος πλέον της Κυρώνης, ένας εκλεκτός άνθρωπος, ήρθε σε εμάς μια Παρασκευή με έντονη δύσπνοια και χαμηλό οξυγόνο στο Ολύμπιο που επιμερεύαμε. Διαγνώστηκε με την κλινική συμπτωματολογία και με ένα ιστορικό αρκετών υποκειμένων νοσημάτων σοβαρών. Μία εβδομάδα πριν έρθει σε εμάς, με δύσπνοια, είχε συμπτώματα δηλαδή, με δύσπνοια και χαμηλό οξυγόνο. Ίσως δεν του έδωσε σημασία, δεν έχει σημασία τι και πώς. Διαγνώστηκε αμέσως πνευμονική εμβολή, μπήκε σε θεραπεία και αισθανόταν καλύτερα. Όμως το βράδυ, περίπου τα μεσάνυχτα, έκανε καρδιακή ανακοπή. Και αναγκαστικά του κάναμε πινιδόσεις αρκετές, μέχρι να πάρει μπρος, όπως λέμε στην γλώσσα την ιατρική, 30-40 πινιδόσεις. Πήρε μπρος η καρδούλα του, μεταφέρθηκε στη δική μας μονάδα στο Ολύμπιο. Αλλά με εγκεφαλική λειτουργία δυστυχώς πάρα πολύ άσχημη, σχεδόν μηδενική. Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ, να ρωτήσω κάτι. Είχε κάνει, ένα λεπτό κύριε Φλαμή, ναι. Το ιστορικό. Είχε κάνει το AstraZeneca το εμβόλιο 21 μέρες πριν. Αυτό, 15 μέρες μετά το εμβόλιο, είχε αρχίσει να έχει σύμπτωμα τη δύσπνοια, τίποτα άλλο σύμπτωμα δεν είχε. Και τα άλλα προβλήματα υγείας με μια υπερδοσολογία. Δηλαδή φανά. Θεωρείτε ότι το εμβόλιο δεν ευθύνεται για την... παρενέργεια, δεν δεν μπορούμε να πούμε αυτό ότι ευθύνεται μόνο το εμβόλιο, γιατί εδώ πέρα μπαίνουν και άλλα ζητήματα και επιστημονικής φύσεως, έγκαιρης θεραπευτικής αγωγής, έγκαιρης διάγνωσης και τα και άλλα πράγματα που είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η θρόμβωση, η πνευμονική εμβολή, όπως η θρόμβωση που ανέφερε η Βικτωρία προηγουμένως, αντιμετωπίστηκε αμέσως. Ο άρρωστος δυστυχώς το βράδυ έκανε πολλαπλές ανακοπές, ανατάχθηκε, ξανά ανακοπή και έγινε ένα ολόκληρο βράδυ αγωνίας και για τον ίδιο και για τους συγγενείς του. Εμείς στείλαμε κίτρινη κάρτα μετά που έφυγε από εμάς, έμεινε καμιά εβδομάδα στη δική μας εντατική και μετά, επειδή προβλεπόταν πολύ μακρά διαμονή στη μονάδα ιατρικής θεραπείας, διακομίστηκε στην ΜΕΘ του Αγίου Ανδρέα. Όπου και εκεί τον κρατήσει ένα αρκετό διάστημα και μετά πήγε στην κανονική κλινική. Ναι, επανέρχομαι, γιατρέ, να επανέλθω. Ναι. Ο τίτλος είναι, τουλάχιστον στα site, ότι πέθανε ο άνθρωπος αυτός μετά από το εμβόλιο της AstraZeneca. Είναι λανθασμένος ο τίτλος για εσάς? Ο τίτλος από βάση επιστημονικής, ναι, γιατί αναφέρει, είναι πέφτει στο αυτό που λέμε λογική πλάνη. Δηλαδή, αν κάτι συμβεί με κάτι άλλο, το ένα φταίει για το άλλο. Έκανε το εμβόλιο, έπαθε την πνευμονική εμβολή και πού πάει μέσα στο μυαλό μας. Α, έκανε το εμβόλιο, άρα φταίει το εμβόλιο. Αυτό για να διαπιστωθεί πρέπει να αποδειχτούν άλλα επιστημονικά πράγματα που φαίνεται από τότε, από τον Απρίλιο, έτσι εδώ, ναι. Μπορείτε να πείτε καθυστέρησε ο ΙΟΦ να βγάλει συμπέρασμα, αυτό ναι, το δεχόμαστε. Ωραία, ως δημοξιολόγος, μια στιγμή, ναι. Ως δημοξιολόγος, λέτε ότι παθαίνει αυτό που έπαθε ο άνθρωπος 3 εβδομάδες μετά το εμβόλιο. Δικαιολογείται αυτό, ναι, ως παρενέργεια, δηλαδή το εμβόλιο σου κάνει παρενέργεια μετά από 21 μέρες? Αυτό το εμβόλιο, όλα τα εμβόλια που κάνουμε, να σας πω πώς είναι το επιστημονικό πράγμα, κύριε Φλαμή, για να πάρουμε ένα συμπέρασμα σωστό, όπως πολύ ωραία ρωτάτε. Οτιδήποτε συμβεί μετά τη λήψη ενός φαρμάκου, και ως φάρμακο είναι το εμβόλιο, θεωρείται ότι έχει γίνει μετά την ενέργεια του εμβολίου. Δηλαδή, οτιδήποτε και αν πάθαινε ο αείμνηστος ή εσείς ή εγώ, μια πνευμονία, μια πονοκέφαλο, ένα πρίξιμο, αδενοπάθεια κλπ., το αναφέρουμε ότι έκανε το εμβόλιο τότε και ότι παρουσίασε αυτά τα πράγματα. Το αν φταίει ή όχι το εμβόλιο, αυτό θα αποδείξει η ειδική επιτροπή του ΕΟΦ που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Ναι, εγώ έτσι κάτι πιο γενικό. Όμως για να σας απαντήσω, ναι, έχει αναφερθεί ότι το εμβόλιο της AstraZeneca, τουλάχιστον στην αρχή που δινόντουσαν περίπου 30-40 εκατομμύρια δόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Αγγλία, είχε περίπου 200-300 θρομβώσεις με ελάχιστο αριθμό θανάτων. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό, έτσι. Αυτό φαίνεται και πάλι θα υπάρχει τελευταία οδηγία από στις δικές μας. Ναι, αλλά βλέπετε ότι αυτό όμως... Δεν το ξέρουμε αν φταίει το εμβόλιο. Το καταλαβαίνω. Γιατί είναι και οι άλλες συνοδές παθήσεις μαζί και όλες μαζί. Το καταλαβαίνω. Όμως αυτό που βγαίνει ως
αν θέλετε στο διαδίκτυο κυρίως, ως τίτλος επαναλαμβάνω, είναι ότι να, έχουμε και θάνατο από εμβόλιο. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, οι περιβόητοι αντιεμβολιαστές, όχι όλοι, αλλά οι περιβόητοι σκληροί, φανατικοί, οι Ταλιμπάν που τους λέω εγώ, πιάνονται από αυτό, δεν υπολογίζουν πόσους σώζει το εμβόλιο, ούτε αν έχουν πεθάνει άλλοι από άλλα πράγματα. Δεν ξέρουν, μπορεί να ήταν μια άλλη αιτία, γιατί έχει και άλλα προβλήματα υγείας που μπορεί να κάνει πνευμονική εμβολή και από άλλα προβλήματα, όχι μόνο από το εμβόλιο. Εκείνο που έχει σημασία, να σας πω και μια την βορυχία. Ξέρουμε όλη τη Λιλιώτη Κολυμπέρα, η οποία δυστυχώς έκανε υποτροπή ο καρκίνος, της έκανε χημειοθεραπεία, την είχε άμυνα, κόλλησε κορονοϊό και τον είδε ασωληνωμένη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το ξέρετε αυτό, εσείς το αναφέρατε. Βεβαίως. Και παρόλο που είχε κάνει τα δύο εμβόλια. Τα δύο εμβόλια τα έκανε, τις δύο εμβολίου, πήγαινε καλά, όμως η χημειοθεραπεία που έκανε της έριξε την ανοσία. Άρα δεν φταίει το εμβόλιο, δεν φταίει τίποτα άλλο. Και η νόσος δυστυχώς που έκανε υποτροπή και γι' αυτό αγωνίζει την Γιολιό και μαζί και με δύο άλλες ανεμβολίαστες γυναίκες. Εν πάση περιπτώσει δεν παίρνουμε σε αυτό το ψεύτικο παιχνίδι. Σημασία έχει ένα, όπως και εσείς τονίζετε, το εμβόλιο σώζει ζωές. Τώρα, αν φταίει ή όχι για παρενέργειες σοβαρές, αυτό θα το δείξει σιγά σιγά ο χρόνος. Καλά, το εμβόλιο είναι φάρμακο και τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Όλα. Και το τεπών, όπως έχετε γράψει κι εσείς, μπορεί να σου πάτε σε αλλεργία και να πεθάνει. Δεν λέει τίποτα αυτό. Όμως σημασία έχει να πάρουμε τα σοβαρά πράγματα, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα και λοιπόν, μιλάμε για έναν άνθρωπο 60 ετών, τον εισαγγελέα, τον αείμνηστο, ο οποίος είχε πολλά προβλήματα στη ζωή του, έτσι γενικότερα, ναι, δηλαδή. Είχε αρκετά προβλήματα υγείας, τώρα πάμε στο ιατρικό απόρριτο, δεν μπορούμε να τα πούμε και δεν επιτρέπεται, τα οποία μπορεί να είχαν συμβάλει και στην πνευμονική εμβολή. Όμως επειδή η χρονική συγκυρία συμπίπτει με την διενέργεια του εμβολιασμού, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπερασματά του. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τις ωραίες ερωτήσεις και τη διευκρίνηση των θεμάτων. Ευχαριστώ, καλή νύχτα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν σαφέστατος ο γιατρός, ο καθηγητής, ο λοιμοξιολόγος, ο κύριος Κώστας Χρυσανθόπουλος. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα που έχει σχέση με αυτό το οποίο είπε πριν.